Μουσική, θέατρο και χώρο περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας για το 2021, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα. Όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε μία ανάγκη να θέλουμε περισσότερο στήριγμα από τους ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, από εκδηλώσεις πολιτιστικές, γιατί θέλουμε η ψυχή μας λίγο να ανέβει, να πάρουμε δύναμη. Και σήμερα ο πολιτιστικός οργανισμός, με τους οποίους είναι γενικός όρος, με τους ανθρώπους του, τα φυσικά πρόσωπα, αυτά που φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλους και το οποίο θα σταματήσουν, με το οποίο θα σταματήσουν οι γειτονιές να είναι ησυχαστήρια, να αποκτήσουν ζωή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις εκδηλώσεις μας του Διεθνούς Φεστιβάλ στις 24 Ιουνίου στο Αρχαίο Οδείο με το έργο «Ελευθερία Ύμνους των Ελλήνων» από το Άρμα Θέσπιδος του Διπεθέ της Πάτρας, το οποίο θα παίξει και στις 25. Και αμέσως μετά, στο κομμάτι αυτό της θεματικής για την επέτειο του 1821, θα έχουμε την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής στην ΕΡΤ, η οποία θα παίξει στο Κάστρο του Ρίου 5 Ιουλίου, μια κλασική θα έλεγα οπερέτα, τον Βαπτιστικό του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Και βέβαια θα έχουμε στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ δύο πολύ ενδιαφέρουσες και καινούργιες όσον αφορά την δράση αυτή. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Το ένα είναι το χορευτικό αντάμωμα, το οποίο οργανώνεται με ευθύνη του χορευτικού τμήματος του Δήμου μας, όπου το Νότιο Πάρκο θα γεμίσει πραγματικά μουσικές, χορό και όχι μόνο, από τις 22 μέχρι και τις 24 Ιουλίου. Και βέβαια ταυτόχρονα θα έχουμε και ένα μουσικό φωνητικό αντάμωμα με τις χοροδίες της πόλης μας και με τα μουσικά σχήματα του Δήμου, τα οποία θα συναντηθούν στην πλατεία Υψηλών Αλουνίων, αντίστοιχα από τις 23 μέχρι τις 25 Ιουλίου. Ο Θέλος με τον Γιάννη Μπέζο και Έμιλιο Χιλάκη, η Φυγένεια εν Ταύρης με τη Λένα Παπαλιγούρα και 1821, η επιθεώρηση ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα. Θέλω να σταθώ στο Φεστιβάλ στις Γειτονιές, που επίσης καταρτίζεται σε συνεργασία με τους εκπολιτιστικούς συλλόγους και τα διαμερίσματά μας. Η ενότητα Φεστιβάλ στις Γειτονιές θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο με τις ημέρες Καγιοπουλίου και θα είναι ένα αφιέρωμα, λέμε, ιδιαίτερα στοχευμένο στην αλληλεγγύη. Ξεκινήσαμε με τα εικαστικά και το χαρτί και κλείνουμε λοιπόν λέγοντας ότι θέλουμε όλες αυτές οι δραστηριότητες μας, και θα κάνουμε και τις αντίστοιχες ενέργειες προς αυτό για να γνωστοποιηθεί στην πόλη μας, πέρα από τις ημέρες Καγιοπουλίου που η είσοδος στις εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν και αντί εισιτηρίου θα συγκεντρώνεται σχολική γραφική ύλη για τη νέα χρονιά, για το λογικό φροντιστήριο και τις λαϊκές οικογένειες που δυσκολεύονται. Συνολικά όλες οι δραστηριότητες που θα κάνουμε αυτό το διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα όσοι συμπολίτες μας θέλουν να συμβάλλουν και να ενισχύσουν αυτή μας την πρωτοβουλία, να το κάνουν, να απευθυνθούν στον πολιτιστικό οργανισμό. Στις εκδηλώσεις θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται για τη μη διασπορά του κορονοϊού και φυσικά την προστασία των πολιτών.